Η πρέσβυρα της Μεγάλης Βρετανίας είναι μαζί με τον πρίγκιπα Κάρολο. Είναι η κυρία Σμιθ. Είναι ένας ερμηνέας, είναι και ο Γενικός Γραμματέας του πρίγκιπα. Δεν ξέρω αν έχουμε και ήχο από το εσωτερικό να μας ενημερώσει. Θα υπάρχει ήχος για να ακούσουμε. Να σας πω ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας θα αναφερθεί και στην στήριγμη και στον ρόλο της Εκκλησίας της Ελλάδας. Ελίνα μου, έχουμε φυσικό ήχο από το εσωτερικό. Να σε διακόψω λίγο για να ακούσουμε τι λένε. Ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Σιμεών. His Grace Bishop Simeon. Της επίσκοπης Θεσπιών. Of the Diocese of Thespiae. Ο άμεσος και πρώτος συνεργάτης μου. My immediate and first, my right hand in the administration of the church. Ο κύριος Δήμητσας Κωνσταντίνος. Mr. Constantine Dimitris. Είναι ο πρόεδρος του έργου της Ιεραποστολής. President of our charitable work at Apostoli. Ποιος διευθύνει το φιλανθρωπικό έργο. Who directs our charity. Έχει πολύ καλή συνεργασία με την Εκκλησία της Αγγλίας. And is in a very productive collaboration with the Church of England. Και πάνω σε ουσιαστικά τον Αρχιμανδρίτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλη την διοργάνωση της Ελληνικής Εκκλησίας. And the very Reverend Patricios, who is responsible for the whole organization of this event. Είναι Ελληνίδα. Μακάρι να το γνωρίζετε ήδη. She's Greek. Funny enough, she came with me to South America some years ago. Έχει συνοδεύσει στην Νότια Αμερική. Μερικά χρόνια πριν. And my assistant private secretary, Mr. Scott Fersgood. Ο βοηθός ιδιαίτερος γραμματέας μου, ο κύριος Scott Fersgood. Who, believe it or not, also comes from the Foreign Office. Ο οποίος, αν και μπορεί να σου φάνει παράξενο, προέρχεται και αυτός από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας. I'm the Deputy Chief of Protocol from the Ministry of Foreign Affairs. Υποδιευθύντρια Εθιμοτυπίας από το Υπουργείο Εξωτερικών. He's been doing a wonderful job organizing the visit. Υπήρχε μια υπέροχη δουλειά οργανώνοντας αυτήν όλη την πράξη. Παιδιά, η πόρτα θα είναι κλειστή. Your Royal Highness, σας καλωσορίζουμε. Many will welcome you. Στη γη της καταγωγής, κατά το ίμιση των προγόνων σας. To the land of the origin by one half of your ancestors. Σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα μας. May welcome your Royal Highness to our Greece. Σας καλωσορίζουμε στην Αρχιεπισκοπή μας. May we welcome you to our Archbishopric. Με πολύ χαρά. With great joy. Είναι γνωστό ότι αγαπάτε την πατρίδα μας. It is well known how much you love our country. Σέβεστε την Ορθοδοξία μας. How deeply you respect Orthodoxy. Και αυτό έχει αποδειχθεί, όπως γνωρίζουμε, από τις συχνές επισκέψεις σας και πολλές επισκέψεις σας, τόσο στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, όσο και στα μοναστήρια της Ρουμανίας. And this has been demonstrated, I believe, as we all know, by your many visits, both to the holy monasteries of Mount Athos and the monasteries of Romania. Γνωρίζουμε ότι ενδιαφέρεστε για αυτές τις έρευνες, τις θεολογικές, έρευνες αναζητήσεως, έρευνες που αναφέρονται στον πολιτισμό, στην τέχνη, στην ιστορία. We know how deeply interested you are in the relevant research, research which pertains to a quest regarding issues of culture, art, history, spirituality. Επίσης,
γνωρίζουμε ότι είστε ο αρχηγός και ο προστάτης της Εκκλησίας της Αγγλίας. Moreover, we know that we are very close to the head and defender of the Church of England. Και θα θέλαμε με αυτή την ευκαιρία να στείλουμε τις πασχάλιες, τις εορταστικές ευχές στον Αρχιεπίσκοπο του Κατέμπουρη. And on this occasion, may we also convey our easterly greetings and prayers to the Archbishop of Canterbury. Και συγχρόνως να τον ευχαριστήσουμε για τη στενή συνεργασία. And at the same time, express our thanks for the close cooperation με την Εκκλησία μας, with our church, στην προσπάθεια του μεγάλου έργου της Αποστολής που έγινε και γίνεται αυτά τα δύσκολα χρόνια στην Ελλάδα. In the endeavor, in this great endeavor of charity conducted by Apostolí, these difficult years for Greece. Και έδειξε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη συνεργασία, την αγάπη και τον ενδιαφέρον του προς τους ανθρώπους που υποφέρουν. And he too, through this excellent cooperation, has shown his vivid interest both in our church and to people in need, those who suffer. Γνωρίζουμε ακόμη ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για τον πάσχοντα άνθρωπο. We are also very well aware, Your Royal Highness, that you are, as a person, deeply interested in the suffering human person. Που εκδηλώνεται με ένα πολύ σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο. And this is manifested through a multifarious charitable work. Με 350 περίπου ευρώ δομές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. With over 350 charitable structures all over the United Kingdom. Θα θέλαμε και εμείς να σας πούμε ότι το μικρό, ανάλογα με τις δυνάμεις μας, φιλανθρωπικό έργο. We would like to bring to your attention, sir, the small, though proportional to our strengths, charitable work on our part. Είναι ένα έργο που απευθύνεται, που αγκαλιάζει τον άνθρωπο με τα διάφορα προβλήματα. It is a work addressed to and embracing the human person with his or her various problems. Χωρίς διακρίσεις. With no discrimination. Όποιας θρησκεία και αν πιστεύει. Irrespective of their religion. Όποια γλώσσα και αν μιλάει. The language they may speak. Ό,τι χρώμα φέρει. The color of their skin. Γιατί τον βλέπουμε, τους βλέπουμε τους ανθρώπους και ιδιαίτερα αυτούς που πάσχουν, τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε, τους ανθρώπους που βοηθάμε. Because we see those persons, Your Royal Highness, the people we work with, the people we work for, the people we assist. Σαν έμψυχες εικόνες του Θεού. As animate icons, images of God. Θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή διαμονή στην Αθήνα. We would like to wish you a very pleasant stay in our country, Your Royal Highness. Επιτυχία στους σκοπούς και στις προσπάθειές σας όλες. Success in your objectives and endeavors. Και σαν ανάμνηση αυτής της σημερινής συναντήσεως. And as a token of respect and gratitude and in memory of today's meeting. Θα θέλαμε να σας δώσουμε μια εικόνα της Παναγίας. We would like to offer to Your Royal Highness an icon of the Virgin Mary. Κυρία Καρδινάλ, ελάτε.
Very kind words and your extremely generous welcome. Είμαι υπόχρεος για τις πολύ καλούς λόγους σας και την εξαιρετικά φιλόξενη υποδοχή σας. I'm enormously touched that you should receive me here on this visit to Athens, and for me it's a particular joy to be able to come and meet you. After all these years. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που με δεχτήκατε εδώ, σε αυτό το χώρο, και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που μπορώ μετά από όλα αυτά τα χρόνια να σας συναντήσω σήμερα. As you know, as you mentioned, I have visited the Holy Mountain on various occasions, and also, as you mentioned, other monasteries in Romania. Όπως ήδη έχετε αναφέρει, έχω επισκεφθεί το Άγιον Όρος σε διάφορες περιστάσεις και επίσης και ιερές μονές στη Ρουμανία. And having done so, I at least have an appreciation and a great understanding of the traditions of the Orthodox Church. Και έχοντας κάνει αυτό, έχω αποκτήσει μια ιδιαίτερη εκτίμηση αλλά και μια ευρύτερη κατανόηση για τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. I know also that under your leadership that so much has been done through the Charity Apostolic to help so many people in Greece during this most difficult period. Και γνωρίζω επίσης ότι υπό την ηγεσία σας έχουν γίνει πάρα πολλά και μέσω της Τρανσμητικής Οργάνωσης Αποστολή για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. And if I may say so, I'm full of admiration for the way in which their hardships and the difficulties experienced by so many people, whether Greek or people from other countries, the way in which these particular difficulties and problems have been assisted by the Greek Orthodox Church. Και αν μου επιτρέπετε, είμαι πολύ συγκινημένος με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσατε τις ανάγκες αυτών των πασχόντων ανθρώπων, ανεξάρτητα από το αν έρχονται από την Ελλάδα ή από άλλες χώρες, από το υπόβαθρό τους σε αυτή την δύσκολη θέση. And I think, as you know, as I mentioned last night at dinner, that I'm hoping to be able to contribute in a small way through one of my particular charities towards the encouragement and development of young Greeks' opportunities in the future. Και όπως με ακούσατε να λέω χθες το βράδυ στο επίσημο δείγμα που παρέδωσε ο Πρόεδρος, ελπίζω και εγώ να μπορώ με έναν μικρό, με τον μικρό δικό μου τρόπο, να συνεισφέρω στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι μέσω μιας από τις δικές μου φιλανθρωπικές οργανώσεις, από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις τις οποίες εγώ στηρίζω. And I will most certainly reciprocate your, I will pass on your very kind message to the Archbishop of Canterbury when I return to the United Kingdom. And I'm sure he will look forward at some point to a visit from you. Και εξυπακούω ότι θα μεταφέρω το μήνυμά σας προς τον Αρχιεπίσκοπο του Κάντερμπερι και με χαρά θα το ακούσει και νομίζω ότι και αυτός με προσμονή θα θελήσει να επισκεφτεί με τη σειρά του και αυτός στην Ελλάδα. And once again, I'm enormously grateful to you for your very kind welcome and for the magnificent gift of the icon. Και για μια ακόμη φορά θέλω να σας πω ότι είμαι εξαιρετικά υπόχρεος προς εσάς, μακαριότητε, για την εξαιρετικά θερμή υποδοχή σας και το υπέροχο δώρο που μου κάνετε. I'm afraid my gift is very inadequate in return. Φοβάμαι πως το δικό μου δώρο δεν είναι εξίσου επαρκές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
We thank you very much. Εγώ το σχεδίασα. Αυτή είναι το λάθος. Η λάθος μορφή εικόνας. Κύριε Κουλιδάρη, τελειώσουμε, διακλείστε.